Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό φάνηκε από τις περισσότερες μέχρι τώρα τοποθετήσεις στην αναγκαιότητα στο να γίνουν πολύ συγκεκριμένα βήματα στον τομέα του ελέγχου, της απόκτησης και της κατοχής όπλων, τον περιορισμό του παράνομου εμπορίου, της διακίνησης όπλων και τέλος στην ανάγκη κωδικοποίησης της νομοθεσίας περί όπλων. Εμείς θεωρούμε σημαντικό να καταδειχθεί η πραγματική στόχευση του υποσυζήτησης σχεδίου νόμου. Ποιο είναι το περιεχόμενο των προτινόμενων αλλαγών και οι αφανείς στην πρώτη ματιά προεκτάσεις του, παρότι καλοπροαίρετα δεχόμαστε ότι σε γενικές γραμμές η υποσυζήτηση οδηγία κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι το δικαίωμα στην οπλοκατοχή η πολιτεία οφείλει όχι μόνο να το περιορίζει απόλυτα, αλλά κυρίως αυτός ο περιορισμός να υπόκειται και σε αυστηρούς ελέγχους για το αν πραγματικά τηρείται. Είναι γεγονός ότι το φαινόμενο της εγκληματικότητας, του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης κατοχής εμπορίας όπλων τα τελευταία χρόνια έχει διωγγωθεί. Συνεπώς, ένα πρώτο ζήτημα το οποίο θέτουμε έχει να κάνει με την αποτίμηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου. Δηλαδή, σε τι βαθμό απέδωσε μέχρι σήμερα ο υπάρχον νόμος 2168 του 1993. Εμείς νομίζουμε ότι δεν απέδωσε. Έχουμε πολλούς λόγους να ανησυχούμε για τη νομική διασύνδεση της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας με την πρόθεση χτυπήματος του λαϊκού κινήματος, του αγώνα των εργαζομένων. Και γι' αυτό, γιατί όχι μόνο η παρούσα, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις την εγκληματικότητα τη θεωρούν σαν γέννημα της φτώχειας, αλλά και σαν γέννημα του λαϊκού κινήματος. Οι σύγχρονοι εγκληματολόγοι μάλιστα την προσδιορίζουν ως μικρή παραδοσιακή εγκληματικότητα. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα. Αν η φτώχεια ευθύνεται για την εγκληματικότητα, τότε ποιος γεννά το παράνομο εμπόριο όπλων? Το γεννούν οι φτωχοί και οι άνεργοι που εμπλέκονται σε αυτό? Μήπως ευθύνονται οι μετανάστες? Γιατί άραγε προβάλλεται η διασύνδεση του εγκλήματος με τους μετανάστες? Υπάρχει το εμπόριο παιδιών, υπάρχει το εμπόριο ναρκωτικών, υπάρχουν οι εταιρείες που διαθέτουν πανάκριβες υπηρεσίες εκτελεστών. Υπάρχει η κατασκοπία των πολυεθνικών που διασυνδέονται και με το οργανωμένο έγκλημα και με τους εκτελεστές. Δεν έχουμε δηλαδή μόνο το κοινωνικό, μόνο το κοινό έγκλημα. Έχουμε και το οργανωμένο έγκλημα, για το οποίο οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνουν τίποτε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αν ασχοληθούν με αυτό, θα μπουν στα άδυτα των αδύτων των επιχειρηματιών. Θα βγάλουν τα άπλητά τους στη φόρα. Το θέλουν? Φυσικά και όχι. Για να λέμε λοιπόν τα πράγματα με το όνομά τους. Η σαπίλα του συστήματος δεν μπορεί να μην συνδέεται και με το οργανωμένο έγκλημα, το μεγάλο έγκλημα όπως λέμε. Τελευταία, υιοθετούνται επίσης μέτρα τα οποία οδηγούν στην στρατικοποίηση της εσωτερικής ασφάλειας, στην κατάργηση της διάκρισης εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, στην ταύτιση της ασφάλειας με διάφορες μορφές πάλης που χρησιμοποιεί το λαϊκό κίνημα, τις οποίες αξιοποιεί η ίδια η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, για να χτυπήσει το λαϊκό κίνημα. Αυτή η κατεύθυνση στρατικοποίησης της εσωτερικής ασφάλειας είναι κατεύθυνση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί λοιπόν να προσποιούμαστε ότι αυτό το πλαίσιο είναι ανύπαρκτο. Και όταν πας να συζητήσεις ειδικά μέτρα, πολλά από αυτά περιλαμβάνονται στην οδηγία που συζητάμε. Τότε η απάντηση της κυβέρνησης είναι: μα αυτά εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Βεβαίως και εφαρμόζονται. Σε άλλες χώρες έχουν εφαρμοστεί προπολού. Η κατεύθυνση όμως είναι σαφής και είναι η απόλυτη στρατικοποίηση της εσωτερικής ασφάλειας. Αυτή λοιπόν η εγκληματικότητα, η βαριά οργανωμένη εγκληματικότητα, η πλειοψηφία των αξιοπίνων πράξεων που διαπράττει δεν την κάνει.
ούτε με κυνηγητικά, ούτε με αθλητικά όπλα, αλλά με πολεμικά όπλα. Με πολυβόλα, υποπολυβόλα, πιστόλια και περίστροφα, τα οποία κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα από τα διάφορα κυκλώματα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι χρειάζεται κάποιος εγκληματίας να μπει στη διαδικασία να μετατρέψει όπλα χαιρετισμού και κρότου και απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα ή όπλα για κινηματογραφικά γυρίσματα αλλά και θεατρικές παραστάσεις για τέτοιου είδους χρήσεις. Επίσης, κατά τη γνώμη μας, στο σχέδιο νόμου υπάρχουν πολλές προβληματικές διατάξεις. Και αυτές δείχνουν την υποκρισία που υπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις. Δηλαδή, όταν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες και τους παράγοντες που αναπαράγουν το οργανωμένο έγκλημα και τη βαριά μορφή εγκληματικότητα, δαιμονοποιούμε τα πάντα. Είναι μέτρα που κινούνται στην κατεύθυνση προάσπισης των συμφέροντων του λαού. Φυσικά και όχι. Το σημαντικό λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα άρθρα του, αλλά αυτά που δεν περιλαμβάνονται. Και συγκεκριμένα, πρώτον, σε κανένα σημείο του νομοσχεδίου δεν εισάγεται ο παραμικρός περιορισμός στην κατοχή και χρήση όπλων από τους άντρες των σωμάτων ασφαλείας. Δηλαδή, δεν καθορίζεται στο πού και πότε φέρουν τα υπηρεσιακά τους όπλα εκτός υπηρεσίας, αν υποχρεούνται να τα ασφαλίζουν σε σαφώς καθορισμένους υπηρεσιακούς χώρους κλπ. Αυτές είναι ασάφειες που γνωρίζουμε όλοι ότι έχουν οδηγήσει αρκετές φορές σε τραγικά περιστατικά. Δεύτερον, κανένας ουσιαστικός έλεγχος δεν προβλέπεται για την αυξανόμενη τάση δημιουργίας μιας κάστας ιδιωτικών οπλοφόρων, ιδιαίτερα σε προσωπικό εταιρεών security. Ειδικά μετά το νόμο 3707 του 2008 έχει διευρυνθεί η δυνατότητα οπλοφορίας και οπλοκατοχής των εργαζομένων σε αυτές τις εταιρείες με πρόσχημα την αύξηση της εγκληματικότητας και άλλων παρεμφερών αιτιολογιών. Τρίτον, ο νόμος, παρά το γεγονός ότι αναφέρεται στα όπλα και τα εξαρτήματά τους, το εμπόριο, την κατοχή και τη χρήση τους, σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται στο τεράστιο θέμα της εκπαίδευσης σε αυτά. Δηλαδή, στο πώς εξοικειώνονται, για παράδειγμα, οι αθλητές και οι κυνηγοί με τη χρήση τους. Πώς και από ποιους εκπαιδεύονται σε ζητήματα ασφάλειας. Η παντελής έλλειψη τέτοιου σχεδιασμού δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον τόσο για τους χρήστες των όπλων όσο και για τον περίγυρο του χώρου που αυτά χρησιμοποιούνται. Και εδώ είναι προφανές ότι προκύπτουν αντιφάσεις και ερωτηματικά σχετικά με τη σκοπιμότητα των διατάξεων του νόμου. Τέταρτο ζήτημα. Όση προσπάθεια γίνεται να περιοριστεί νομοθετικά η χρήση των όπλων, και εμείς αυτό καλοπροαίρετα το αποδεχόμαστε. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικότερα από την τηλεόραση και το διαδίκτυο ηλεκτρονικών παιχνιδιών παύλα όπλων που προορίζονται για παιδιά 5 και 6 ετών, εξοικειώνοντάς τα με τα αποτελέσματα της χρήσης τους. Τα προσδοκόμενα κέρδη είναι τεράστια και ο καπιταλισμός, αυτό το βάρβαρο και απάνθρωπο σύστημα, προκειμένου να κερδίσει, δεν διστάζει να δηλητηριάσει το μυαλό ακόμη και των παιδιών του. Υπάρχουν ακόμη και συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ πολεμικών βιομηχανιών με εταιρείες ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Παραδείγματος χάρη, η γνωστή και μη εξαιρεταία Lockheed Martin συνεργάζεται με τη Sega, όπου τα παιδιά εθίζονται να παίζουν με συσκευές αντίστοιχες των εξομοιωτών όπλων, να σκοτώνουν Άραβες τρομοκράτες, δικτάτορες και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Πέρα δηλαδή από την εξοικείωση των παιδιών με τα πολεμικά όπλα, τα συγκεκριμένα παιχνίδια έχουν και μια σαφή και συγκεκαλυμμένη αποστολή. Μια αποστολή που σχετίζεται με τον ιδεολογικό προσανατολισμό αυτών των παιδιών σε ό,τι η αστική τάξη θεωρεί εχθρό των συμφερόντων τους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εμείς δεν λέμε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου μπορεί να ρυθμίσει τα πάντα. Να ρυθμίσει δηλαδή το σύνολο όλων αυτών των ζητημάτων.
Όμως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το να ασχολούμαστε με τα σκοπευτικά ή τα αθλητικά όπλα τη στιγμή που οι παράγοντες και οι αιτίες που γεννούν και αναπαράγουν την παράνομη ή και την νόμιμη αλλά επικίνδυνη οπλοχρησία και οπλοκατοχή οξύνεται, είναι κάτι που κατά τη γνώμη μας θεμελιώνει τον υποκριτικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι επειδή οι διατάξεις του νομοσχεδίου αφορούν κυρίως τα νομίμως κυκλοφορούντα όπλα, αλλά και ζητήματα ίσονος σημασίας, λίγα πράγματα θα αλλάξουν σχετικά με το υφιστάμενο καθεστώς παρανομίας, μαύρης αγοράς και λαθρέας εισαγωγής όπλων που χρησιμοποιούνται στη βαριά εγκληματικότητα. Ως εκ τούτου, από τη μεριά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ήδη έχουμε δηλώσει ότι ψηφίζουμε παρόν επί της αρχής του νομοσχεδίου και όσον αφορά τη θέση μας για τα άρθρα του, αυτή είναι η ακόλουθη. Για τα άρθρα 6 και 11 ψηφίζουμε υπέρ, για τα άρθρα 1, 4, 7 και 10 ψηφίζουμε κατά, για τα άρθρα 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 23 ψηφίζουμε παρόν. Σας ευχαριστώ.